Το δεύτερο θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Δρακοταϊδής σε σχέση με το θέμα που ήταν στην ημερήσια διάταξη στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, έχει πάρα πολλά ερωτήματα, κύριε Δρακοταϊδη. Πολλά ερωτήματα. Μπορεί να γίνεται αναφορά, και είμαι ενήμερος, έτσι προφανώς είμαι ενήμερος, αναφέρεται και τον άνθρωπο τον οποίο πρωτογενώς με ενημέρωσε και δεν στάθηκα μόνο εκεί. Εγείρε ερωτήματα, καθότι μπορεί στην εισήγηση να γίνεται αναφορά για το ζήτημα των ATM. Όπως πολύ σωστά είπατε, από το όποιο ενίκιο το 30% πηγαίνει στην ΕΤΑΔ. Πλην όμως θα πω το εξής, ότι θλίβομαι, όχι για την ερώτησή σας προφανώς, που υπάρχουν άνθρωποι, λευκαδίτες, οι οποίοι θέτουν προς συζήτηση τέτοια ζητήματα. Καθότι, εξ όσων ενημερώθηκα, εξ όσων πληροφορήθηκα, ότι κατά τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου το ζήτημα αυτό αναβλήθηκε, δεν συζητήθηκε, οφείλω βέβαια να είμαι προσεκτικός αυτό που θα πω, καθότι θέλω να ακούσω και τα απομαγνητοφωνημένα τα πρακτικά, ετέθη ζήτημα και για πιθανό ενίκιο του Δήμου Λευκάδας. Βάζω τελεία σε αυτό, γιατί δεν θέλω να λέω ανακρίβειες. Είναι προφανώς όμως, κύριε Δρακοταϊδη, ότι αν και εφόσον η ενημέρωση που έχω και η πληροφόρηση που έχω είναι αυτή την οποία κατέθεσα τώρα, είναι προφανέστατο ότι μέχρι και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνουμε για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λίδας, ο Αντιδήμαρχος.